ευχαριστήσω θερμά τους συμπολίτες μας αυτή από την ευκαιρία να απευθυνόμαστε σε όλους τους συμπολίτες μας σήμερα για την άμεση εγρήγορσή τους και την αποτελεσματική συμμετοχή τους στη συλλογή ειδών ανθρωπιστικής βοήθειας για το δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας. Ήδη από την Κέρκυρα και από τα άλλα νησιά έχουν φύγει ήδη πρώτης ανάγκης αυτά που οι αρμόδιοι φορείς της αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας ζητούν για τέτοιες τραγικές περιπτώσεις όπως είναι η περίπτωση της Ουκρανίας, εντός της Ουκρανίας, μεταξύ των οποίων είναι και μεγάλες κοινότητες ομογενών μας, αλλά και ποια θα χρειαστεί να έχουμε τον ηθονό μας και την ανθρωπιστική βοήθεια που πρέπει να στείλουμε και στις όμορες χώρες που δέχονται μασικά κόσμο από την Ουκρανία που ζητάει μια ευκαιρία να γλιτώσει από το θάνατο. Λοιπόν, και πάλι ευχαριστώ πολύ τους συμπολίτες μας και υποσχόμεθα ότι θα μείνουμε στενά συνδεδεμένοι με την υπόθεση αυτή, την ανθρωπιστική πλευρά της υπόθεσης της Ουκρανίας. Ήδη έχετε ενημερωθεί για το ψήφισμα το οποίο εξέδωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από πρόταση της Περιφερειακής Αρχής, με το οποίο ζητούμε βέβαια κάθε δυνατή βοήθεια από τα κράτη-μέλη της Ένωσης, από τις Ευρωπαϊκές Ένωσης, από τα ίδια τα ευρωπαϊκά όργανα και από την ΟΗΕ για αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια και από την άλλη πλευρά κάνουμε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει σοβαρά υπόψη τους νέους κινδύνους για την ειρήνη και την ασφάλεια των λαών της που έχουν παρουσιαστεί πια στην Ήπειρό μας μετά την επιθετική πολιτική και την αναθεωρητική ρητορική του Προέδρου Πούτιν. Με αυτόν τον τρόπο κατηριάζουμε και κάθε αναθεωρητική πολιτική, όπως είναι αυτή του Τούρκου Προέδρου, η οποία αφορά ιδιαίτερα και στην ασφάλεια της χώρας.